Δεν προτίθενται να ασκήσουν ποινικές διώξεις, παρόλο που αποκαλύφθηκε ότι ο θάνατος του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου ήταν δολοφονία. Στον απόϊχο των έντρων επικρίσεων για κουκούλωμα της υπόθεσης, η οικογένεια συναντήθηκε σήμερα με την νομική υπηρεσία και τους ανακριτές της αστυνομίας, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τα ευρήματα και να τους δοθεί το πόρισμα των ανακριτών. Ένα πόρισμα που φαίνεται ότι δεν θα οδηγήσει κανένα πρόσωπο ενώπιον δικαιοσύνης, την ώρα που το πόρισμα Μάτσα εντοπίζει αδικήματα σε βάρος τριών αξιωματικών της αστυνομίας και του ιατροδικαστή. Μας ενημέρωσαν και μας έδωσαν το πόρισμα, το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε πολύ καλά και να δούμε πώς προχωρούμε. Περιμένουν απαντήσεις από εμάς. Αν δεν απαντώμε, δεν είναι διαθέσιμοι να κάνουν ποινικές διώξεις. Κάτι που αναγκάζει την οικογένεια του άτυχου εθνοφρουρού να προχωρήσει με ιδιωτικές ποινικές διώξεις μέχρι να τιμωρηθούν τα πρόσωπα που διέταξαν και δολοφόνησαν τον Θανάση. Δεν πρόκειται να μείνει αυτή η υπόθεση έτσι. Το παιδί μου περιμένει δικαίωση. Η αλήθεια είναι εκεί. Ο γιος μου είναι έξω από τον τάφο και η εκταφή του έχει ξεταφτεί και η αλήθεια και η εξαπάτηση των τόσο χρόνων. Από την πλευρά της η νομική υπηρεσία μέσω ανακοίνωσης δεν τοποθετείται για το θέμα των διώξεων παρά μόνο στα γεγονότα της σημερινής συνάντησης. Οι αστυνομικοί ανακριτές παρουσίασαν λεπτομερώς τις ενέργειες τις οποίες προέβησαν και έγινε συζήτηση. Παραδόθηκαν αυτούσια αντίγραφα της έκθεσης της ανακριτικής ομάδας και του γραπτού σημειώματος του ποινικού ανακριτή κ. Αλεξόπουλου για σκοπούς ενημέρωσης. Κατόπιν εισήγησης της οικογένειας συμφωνήθηκε όπως διευθετηθεί νέα συνάντηση. Εντός του πορίσματος υπάρχουν ονόματα εμπλεκόμενων, ενώ όσον αφορά την πληροφορία ότι το DNA που εντοπίστηκε ήταν των ιατροδικαστών. Η μητέρα του Θανάση είπε ότι δεν επιτρέπεται οι ιατροδικαστές να προβαίνουν σε νεκροψίες με γυμνά χέρια. Ο άτυχος εθνοφρουρός είχε βρεθεί νεκρός κάτω από το γεφύρι της θάλασσας το 2005. 17 χρόνια μετά, αποκαλύφθηκε πως αιτία θανάτου του δεν ήταν η αυτοκτονία όπως καθορίστηκε, αλλά τον δολοφόνησαν με στραγγαλισμό.